Flexfin ως εταιρεία factoring ουσιαστικά έχει μια οπτική γωνία που εμπλέκεται στην εφοδιαστική αλυσίδα ανάμεσα στους προμηθευτές και στους λιανεμπόρους. Εκεί βλέπουμε διάφορα κενά και ειδικά αυτόν τον καιρό που τα επιτόκια και οι τιμές ανεβαίνουν, επικεντρώνονται γύρω από την περίοδο πίστωσης, δηλαδή από το χρόνο έκδοσης ενός τιμολογίου μέχρι το χρόνο πληρωμής του. Και εκεί υπάρχουν διάφορες λύσεις που και με την τεχνολογία αλλά και με την χρηματοδότηση μπορούν να βοηθήσουν τους προμηθευτές και τους λιανεμπόρους. Βλέπουμε προβλήματα στο πώς τιμολογούνται τα πράγματα όπου έχει έρθει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί αρκετά. Εκδίδονται ακόμα επιταγές στην αγορά με χαρτί, κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ τις πληρωμές, ενώ υπάρχουν λύσεις με συστήματα πληρωμών και καταθέσεις στις τράπεζες που είναι το πιο απλό. Βλέπουμε προβλήματα στη συμφιλίωση καρτελών, στις εκπτώσεις, στα πιστωτικά που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο χώρο του λιανεμπορίου. Και πάλι εκεί υπάρχουν λύσεις με πλατφόρμες προμηθευτών, όπου μπορούν να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και ξεκάθαρα τα πράγματα. Άρα βλέπουμε διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να λύσει η τεχνολογία. Είναι κάτι που το λιανεμπόριο πρέπει σιγά σιγά να εφαρμόσει, μπορεί να το κάνει και θα σώσει και πολλά κόστη, το οποίο είναι κάτι που όλοι θέλουμε αυτόν τον καιρό. Τα κενά που παρατηρούνται στο λιανεμπόριο είναι πάρα πολλά. Μπορώ να αναφέρω όμως μερικά τα οποία θα αναφερθούμε και στην παρουσίαση. Το ένα είναι η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών και το άλλο φυσικά είναι το απόθεμα που καίει όλους τους λιανεμπόρους. Και τα δύο αυτά μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ με την ψηφιακή μεταρρύθμιση και κατ' επέκταση με το AI. Το AI μπορεί να μελετήσει τα δεδομένα του κάθε store και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, ούτως ώστε να έχουμε το συγκεκριμένο απόθεμα στο σωστό χρόνο και να βοηθήσει και στην εξυπηρέτηση, την εξατομικευμένη των πελατών.